στην Αθήνα. Λοιπόν, τον βλέπουμε. Ναι. Φόφη, ήθελες κάτι να πεις, πες. Ναι, ότι θα επιστρέψει το γύρω στις 20 Σεπτέμβρη του χρόνου, κατά πάσα πιθανότητα, αποδεχόμενος πρόσκληση του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου για το Athens Democracy Forum. Thank you, please, please have a seat. Thank you. Chicago. Hello, Greece. Thank you. Γεια σας. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στην κυβέρνηση και στον λαό της Ελλάδας και στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για την συνεργασία του που ήρθε σήμερα μαζί με τόσους νέους ανθρώπους στο μέλλον της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την τόσο θερμή και γενναιόδορη υποδοχή. Όπως πολύ ξέρετε, αυτό είναι και το τελευταίο μου ταξίδι στο εξωτερικό ως Πρόεδρο των ΗΠΑ. Και να ξέρετε ότι ήθελα πολύ σε αυτό το τελευταίο ταξίδι να έρθω στην Ελλάδα. Εν μέρη διότι άκουσα, έμαθα για την θρηλυκή φιλοξενία του ελληνικού λαού. Την φιλοξενία. Εν μέρη, διότι έπρεπε να δω την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, αλλά επίσης για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για όλα όσα εκείνα η Ελλάδα, αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας, προσέφερε στην ανθρωπότητα ανά τους αιώνες. Διακινήθηκαν από τις τραγωδίες του Εσχύλου και του Ευρυπίδη, και ο νους μας καλλιεργήθηκε χάρη στις ιστορίες του Ηροδότου και του Θουκυδίδη. Η κατανόησή μας του κόσμου και της θέσης μας σε αυτόν εμπλουτίστηκε από τον Σοκράτη και τον Αριστοτέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης ευγνωμονούν τους Έλληνες που τους τιμούν με τη φιλία τους. Πολλοί Ελλοαμερικανοί στην πατρίδα μου, στο Σικάγο, μας τιμούν με τη φιλία τους. Και τους συναντά κανείς στην Greektown, καμιά φορά με τις φουστανέλες τους, μαζί με τους οποίους γιορτάζουμε κάθε χρόνο την 25η Μαρτίου στο Λευκό Οίκο, με σπανακόπιτα και ούζο. Πολλοί Ελληνοαμερικανοί ντύθηκαν το χακί, να ξέρετε, στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας μας. Και πολλοί επίσης βάδισαν χέρι-χέρι με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ για να κάνουν τη χώρα μας πιο δίκαιη. Και Έλληνες και Αμερικανοί μαζί. Το κραυγάζουμε τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο οποίος βελτιώνεται κάθε χρόνο, γίνεται όλο και καλύτερος. Και αν θέλετε να υπέρτε το παράδειγμα της κοινότητας της σκέψης, της αποφασιστικότητάς μας, της αντοχής μας, μην πάτε μακριά, στρέψτε το βλέμμα στη Νέα Υόρκη, στο Ground Zero, εκεί που ορθώνονταν οι δίδυμοι πύργοι, εκεί που ανοικοδομείται η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία του Γιου Νικολάου, που πριν από καιρό δεν ήταν παρά ένας σωρός από ερείπια. Πάνω απ' όλα όμως έχουμε χρέος στην Ελλάδα για ένα πολύτιμο δώρο. Την αλήθεια, την πίστη ότι ως άτομα διαθέτουμε ελεύθερη βούληση, έχουμε το δικαίωμα και την ικανότητα να κυβερνούμε τους εαυτούς μας. Εδώ ακριβώς, πριν από 25 αιώνες, στους βραχώδεις λόφους αυτής της πόλης, γεννήθηκε μια νέα ιδέα. Η δημοκρατία. Το κράτος. Το κράτος, η ισχύς δηλαδή, η ισχύς του κυβερνάν προέρχεται από το Δήμο, δηλαδή από το λαό. Η έννοια του ότι είμαστε πολίτες και όχι δούλοι, είμαστε οι βοηθοί και οι πυλώνες δικής μας κοινωνίας, η ίδια η ιδιότητα του πολίτη, δηλαδή το ότι έχουμε δικαιώματα αλλά και ευθύνες. Το πιστεύω στην ισότητα όλων ενώπιον του νόμου, όχι μόνον και αποκλειστικά για τους λίγους, αλλά για όλους, για τους πολλούς, όχι μόνο για την πλειονότητα, αλλά και για την μειονότητα. Αυτές είναι όλες έννοιες που γεννήθηκαν εδώ, σε αυτή τη γη.
Φυσικά, οι πρώιμες μορφές δημοκρατίας εδώ στην Αθήνα δεν ήταν τέλειες, όπως το ίδιο συνέβη και με την πρώτη μορφή δημοκρατίας της ΗΠΑ. Τα δικαιώματα του πολίτη δεν ίσχυαν για τις γυναίκες στην αρχή, αλλά ο Περικλής ενέπνευσε ότι το δικό μας σύνταγμα, όπως είπε, εμπνέει τους πολλούς και όχι τους λίγους. Γι' αυτό μιλούμε για δημοκρατία. Οι Αθηναίοι επίσης γνώριζαν ότι οι ευγενείς ιδέες δεν επαρκούσαν. Έπρεπε τούτο να αντικατοπτρίζεται από τον νόμο. Έπρεπε να προστατεύεται από συγκεκριμένους θεσμούς. Έπρεπε να εγγυάται την συμμετοχή όλων, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να συμμετέχουν στο κράτος. Ο κάθε πολίτης είχε το δικαίωμα να μιλήσει, είχε το δικαίωμα να ψηφίσει για ανάταση της χειρός ή με το να επιλέξει όστρακο ναι ή όχι. Επίσης, οι νόμοι ήταν γραμμένοι σε πέτρα, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να τους δουν. Υπήρχαν δικαστήρια, υπήρχε ένα κράτος δικαίου. Οι πολιτικοί δεν ήταν πάντοτε χαρούμενοι, βέβαια, διότι οι πέτρες αυτές χρησιμοποιούνταν και για εξωστρακισμό πολιτών, δηλαδή το να εξοριστούν εκείνοι που ήταν πρόβλημα, αλλά κατά τη διάρκεια των επομένων χιλιετηρίδων υπήρχαν πολλές διαφορετικές μορφές πολιτευμάτων και εξουσιών. Καθ' όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας υπήρξαν εκείνοι οι οποίοι ήξεραν ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να διαχειριστούν τη δημοκρατία στο 100%, δεν μπορούν να διαχειριστούν την αποφασιστικότητα. Έπρεπε να τους πει κάποιος τι να κάνουν. Ένας βασιλιάς, ένας κυρίαρχος έπρεπε να διατηρήσει την τάξη, έπρεπε να αποτρέψει τη διασάλευση της τάξης. Υπήρχε μια διαφορετική έννοια περί της διακυβέρνησης στους επόμενους αιώνες. Η ισχύς είναι εκείνη που έχει δίκιο, έλεγε αυτή η νέα μορφή, ή ότι δια του αίματος μπορούσαν να υπάρχουν οι επόμενοι βασιλείς. Υπήρχε ένα πιστεύω ότι λόγω της φυλετικής τους καταγωγής κάποιοι ήταν ανώτεροι ή λόγω της προέλευσής τους, και όλα αυτά φυσικά έπρεπε να είναι και τα κύρια θέματα πολέμων που ακολούθησαν. Αλλά πρέπει να τονίσω το εξής. Καθ' όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, η φλόγα άναψε για πρώτη φορά εδώ στην Αθήνα και ποτέ δεν έσβησε. Και πρέπει να πω ότι ο μεγάλος διαφωτισμός έλαβε χώρα εδώ. Οι προπάτερες του αμερικανικού έθνους καθιέρωσαν τη δημοκρατία στο πολίτευμά μας και φυσικά έλαβαν υπόψη στην αρχαία Ελλάδα. Είπαν ότι όλοι είμαστε ίσοι απέναντι του νόμου. Όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Τώρα, σε δύσκολους καιρούς, σε καιρούς όπως και σήμερα, αυτά τα ιδανικά αμφισβητούνται. Μας είπαν ότι αυτές είναι δυτικές ιδέες. Μας είπαν ότι κάποιες κουλτούρες, κάποιοι πολιτισμοί δεν μπορούν να έχουν δημοκρατική διακυβέρνηση και προτιμούν τα απολυταρχικά καθεστώτα. Εγώ θα πω ότι μετά από 8 έτη στην Προεδρία των ΗΠΑ, αφού έχω ταξιδέψει ανά τον κόσμο, ανά την Ιφίλιο, είναι αληθές ότι κάθε χώρα ακολουθεί το δικό της μονοπάτι. Κάθε χώρα έχει τις δικές της παραδόσεις. Αυτό που πιστεύω ωστόσο μετά από 8 έτη είναι το εξής. Η ζωή δια της αξιοπρέπειας, με άλλα λόγια, η επιθυμία κάποιος να έχει τον έλεγχο της δικής του ζωής και του δικού του μέλλοντος, και φυσικά η επιθυμία ο καθένας να είναι ένα κομμάτι μιας ζωής με αποφασιστικότητα, να είναι μέλος μιας ευρύτερης κοινότητας και ενός έθνους, αυτά τα μαθήματα εν συνόλο είναι παγκόσμια και είναι κάτι που καίει μέσα σε κάθε ανθρώπινη καρδιά. Γι' αυτό λοιπόν, κάποτε ένας Έλληνας ιερέας ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης. Είναι κάτι που ενέπνευσε τους πάντες στην Ασία, στην Αφρική. Είναι όλους εκείνους που μπόρεσαν να ασπαστούν αυτές τις ιδέες, και στη συνέχεια της ιστορίας είδαμε πως οι ιδέες δημοκρατίας είναι εκείνες οι οποίες μας εμπνέουν. Σήμερα λοιπόν, η Ουκρανία